Πάνω από 40 προσαγωγές και 15 σύλληψεις καταγράφει η νέα επιχείρηση Σκούπα της Ελλάς στη Μεσαρά με στόχο την πρόληψη ταραχών και επεισοδίων, καθώς στην περιοχή σειραίουν κατά δεκάδες αλλοδαποί εργάτες γης, αναζητώντας μεροκάματος στη συλλογή του ελαιοκάρπου. Γιατί όχι, παντού να γίνεται έλεγχη όμως. Όχι σε κάποιες φάσεις, σε όλες. Πιστεύω πρέπει για πολλούς και διάφορους λόγους, και ειδικά αυτή την περίοδο. Σε αστυνομικό κλειό βρέθηκαν από το πρωί χωριά της Μεσαράς, με τα μπλόκα που στήθηκαν να εκτείνονται από τις Μοίρες και το Τυμπάκι μέχρι τη Βαγιονιά, τη Φανερωμένη, τα Σκούρβουλα, το Πετροκεφάλι και τις Γκαγκάλες. Λογικό να υπάρχει ένας τέτοιος έλεγχος. Όλοι, δεν εξαιρείται κανένας. Νομίζω έχουν ηρεμήσει τα πράγματα και φαίνεται, νομίζω, και από τους ανθρώπους. Δεν υπάρχουν τότε TNX, τέτοια πράγματα, τίποτα. Σαφώς θα πρέπει να υπάρχει ένας έλεγχος. Νομίζω ότι είμαστε πολύ καλύτερα από πέρσι. Προσπαθούμε και εμείς, σαν Δημοτική Αρχή, να το βέλτιστον. Θέλει και κάποιο ιδιαίτερο τρόπο χειρισμού. Νομίζω όμως ότι είμαστε σε πολύ καλύτερα επίπεδα από ό,τι είμαστε πέρσι. Η αναταραχή που είχε προκληθεί πέρυσι την ίδια περίοδο με το ξεκαθάρισμα λογαριασμών ανάμεσα σε ομάδες αλλοδαπών για το ύψος του μεροκάματου φαίνεται να αποτελεί έναν από τους παράγοντες που πυροδότησαν την ένταση και την έκταση των σημερινών αστυνομικών επιχειρήσεων σε ορεινές περιοχές και ολόκληρο τον κάμπο, όπου ζουν μεγάλες ομάδες μεταναστών σε πρόχειρα καταλήμματα. Στον κάμπο μένουν, γιατί μένω εγώ προς τα έξω. Μένουν εκεί πέρα, δεν ξέρουμε, καμιά φορά είναι τσούρμο και περνάνε στον δρόμο. Είναι λίγο επικίνδυνα τα πράγματα. Δηλαδή βράδυ εγώ δεν θα κυκλοφορούσα. Θες να είσαι εδώ, να είσαι νόμιμος, να είσαι στα χαρτιά σου, να εργάζεσαι, όλα νόμιμα. Στη γιγαντιά κινητοποίηση της Ελλάς συμμετείχαν δυνάμεις της ΟΠΚ Ηρακλείου, των ΤΑΕ Μεσαράς και Ηρακλείου και προσωπικό από το τοπικό τμήμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεκάδες αλλοδαποί μεταφέρθηκαν στο αστυνομικό μέγαρο, όπου έγινε εξονυχιστικός έλεγχος ταξιδιωτικών εγγράφων. Τουλάχιστον 15 άτομα πακιστανικής και αφγανικής υπηκότητας, που διαπιστώθηκε ότι βρίσκονται παράνομα στη χώρα, κρατούνται για την εφαρμογή των διοικητικών μέτρων που προβλέπονται. Μικρό πράγματα που είναι συνηθισμένα, αλλά μέχρι τώρα. Δεν έχουν, βέβαια, ακόμα δεν έχουν έρθει η μάζα που θα έπρεπε να έρθει. Έχουμε πετύχει ένα μικρό στόχο στη μείωση των αλλοδαπών εδώ στην περιοχή. Νομίζω ότι γίνονται και λίγο πιο εντεταλμένα κάποιοι ελέγχοι σε σχέση με την περσινή χρονιά.